Πάλι αρχαία μπλούζα φοράω. Χαίρετε άνθρωποι. Οι άνθρωποι που λες λοιπόν είναι περίεργα όντα. Πάντα ο άνθρωπος θέλει κάτι για να απασχολεί το μυαλό του. Κάτι χρήσιμο ή περίπου χρήσιμο ή εν τέλει μπορεί και εντελώς άχρηστο. Και απόδειξη γι' αυτό είναι το αίσθημα της βαρεμάρας το οποίο υπάρχει για να σε πει. Ο εγκέφαλός σου ατροφεί. Δώσ' του κάτι να κάνει. Ό,τι και αν με πεις, εγώ ξέρω ότι όπως εγώ, έτσι και εσύ, έχει κάποια πράγματα με τα οποία απασχολεί σε καθημερινή βάση το μυαλό σου. Συνηθή αντικείμενα εγκεφαλικής απασχόλησης, ανάλογα και με το φίλο σου βέβαια, άντρας ή γυναίκα, είναι τα εξής. Ποδόσφαιρο ή μπορεί και κάποιο άλλο άθλημα, είτε ενεργητικά είτε σε θεατής. Μουσική, αμάθεια και αυτοκίνηση γενικότερα. Ρουχισμός, καλοπισμός και γενικότερα αισθητική. Βιντεοπαιχνίδια ή πιο φυσιολογικά gaming. RPG games, ναι, είναι μια κατηγορία από μόνα τους. Βιβλία, κόμιξ, άνιμς, ναρκωτικά, σπουδές, κάποιο επάγγελμα σε περίπτωση που δεν είσαι άνεργος, ταινίες και πολλά άλλα. Προσωπικά ασχολούμαι με 1, 2, 6 από αυτά, αλλά τέσπα δεν είναι το θέμα με ποια από αυτά ασχολούμαι εγώ, ούτε με ποια από αυτά ασχολείσαι εσύ. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν τόσα πολλά παραπάνω πράγματα με τα οποία μπορείς να ασχοληθείς, διότι υπάρχει το γαμημένο το ίντερνετ. Άσε με να σε εξηγήσω τι εννοώ και πώς μπορείς να διευρύνεις την πραγματικότητα που αντιλαμβάνεσαι με το ίντερνετ. Μα την αλήθεια είμαι νυφάλιος. Και άσε με να σου το εξηγήσω όλο αυτό με ένα παράδειγμα. Και άσε με να σου το αρχίσω όλο αυτό με ένα παράδειγμα. Έχεις στάνταρ ασχολίες οι οποίες δεν σε αποφέρουν κάποιο κέρδος εκτός από ένα ερέθισμα για τον εγκέφαλό σου, που μεταφράζεται ίσως και ως ευχαρίστηση. Ίσως, ας πούμε μια συνηθισμένη ασχολία, σε ενδιαφέρει αυτοκίνηση. Δεν έχεις δίπλωμα, έχεις οδηγήσει ίσως κάποιες φορές, αλλά ξέρεις ότι παρόλο που κάποια στιγμή θα έχεις δίπλωμα και δικό σου αμάξι, ποτέ δεν θα πραγματοποιηθεί το όνειρό σου να αποκτήσεις το τάδε αμάξι. Γιατί για να αποκτήσεις αυτό το τάδε αμάξι, πρέπει να πουλήσεις και τα δύο σου τα νεφρά. Παρά τα αυτά, τίποτε δεν σε εμποδίζει να ξέρεις όλα του τα χαρακτηριστικά. Κυλίνδρους, κυβικά, ύπους, βάρος, ροπή. Τα ξέρεις όλα αυτά. Και να σε πω και κάτι. Καλά κάνεις. Με αυτό ασχολείσαι. Είναι το ερεθισμά σου. Δεν σε χρησιμεύει, αλλά το χρειάζεσαι. Τώρα, εγώ προσωπικά δεν ξέρω τα χαρακτηριστικά του τάδε αμαξιού, αλλά ξέρω τι είναι η μαύρη τρύπα. Μη φύγεις ακόμα. Ξέρω επίσης ότι μέσα σε αυτήν, στη μαύρη τρύπα δηλαδή, ο χρόνος σταματάει. Όχι, δεν έχει μπει ποτέ κανείς σε μαύρη τρύπα, αλλά στη θεωρία έτσι είναι. Και δεν είναι και εντελώς θεωρητικά όλα αυτά, γιατί άκου αυτό. Τα σκάφη που βρίσκονται μακριά από τη βαρύτητα της γης ή κάποιου άλλου σώματος πρέπει να έχουν συστήματα στα ρολόγια τους για να τα ρυθμίζουν ώστε να συμβαδίζουν με την ώρα της γης. Γιατί στη γη ο χρόνος κυλάει πιο αργά επειδή έχει βαρύτητα. Ενώ τα σκάφη βρίσκονται σε περιβάλλον με μικρότερη βαρύτητα και ο χρόνος κυλά πιο γρήγορα. Όχι πολύ πιο γρήγορα, αλλά πιο γρήγορα. Η βαρύτητα έχει την ικανότητα να επιβραδύνει το χρόνο. Οι μαύρες τρύπες λοιπόν που έλεγα πριν είναι σώματα τα οποία έχουν άπειρη πυκνότητα και άπειρη βαρύτητα. Οπότε οι επιστήμονες εκτιμούν ότι εκεί ο χρόνος σταματά τελείως. Δεν θέλω να σε βάλω πιο βαθιά λέγοντάς σου τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αλλά θα σε πω το εξής. Ανάλογα με τον εγκέφαλό σου και το χαρακτήρα σου και πολλά άλλα, μπορεί αυτά που σε είπα μόλις τώρα να σε φάνηκαν ενδιαφέροντα ή αδιάφορα ή ακόμη και βαρετά. Αλλά είμαι 99,9% σίγουρος ότι θα βρεις κάτι να απασχολήσεις το μυαλό σου, το οποίο θα σε φαίνεται πολύ πιο ενδιαφέρον από αυτά με τα οποία το απασχολείς τώρα. Υπάρχει, φίλε μου, το ίντερνετ, το οποίο λίγοι το εκμεταλλεύονται στο 100% των δυνατοτήτων του. Μπορείς να ψάξεις σχεδόν τα πάντα. Οτιδήποτε μπορεί να σε ενδιαφέρει, μπορείς να το γκουγκλάρεις. Ξέρω ότι έχεις δύο κύρια προβλήματα με αυτό που είπα. Το πρώτο είναι ότι το ίντερνετ έχει μέσα μπαρούφες που εν τέλει μπορεί να μην ισχύουν. Αλλά φίλε, σκέψου, εκτός ίντερνετ, έτσι δεν είναι? Αν ρωτήσεις εσύ κάποιον κάτι, δεν μπορεί η απάντηση που θα σε δώσει να είναι ένα μάτσο μαλακίες. Και σκέψου όμως ότι στο ίντερνετ μπορεί να κάνεις μια ερώτηση, να ανοίξεις τις πρώτες 15 σελίδες πέρα. Σκέψου όμως ότι στο ίντερνετ μπορεί να κάνεις μια ερώτηση, να ανοίξεις πρώτες 15 σελίδες που θα σε βγάλει από κάτω το Google σχετικά με το θέμα σου και να πάρεις 15 απόψεις και να βγάλεις μόνο σου εν τέλει το συμπέρασμα. Και το άλλο πρόβλημα που μάλλον έχεις είναι το πώς θα ξεκινήσεις την έρευνά σου για αυτό το κάτι που μπορεί να θεωρήσεις εν τέλει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αν δεν έχεις ήδη κάτι καινούριο που μπορεί να σε ενδιαφέρει στο μυαλό σου, μπορείς να ακολουθήσεις τις προτάσεις του ίντερνετ. Όταν, ας πούμε, βλέπεις κάποιο βίντεο στο YouTube, πρόσεχε στην άκρη τα suggestions. Ξέρω το κάνεις ήδη, δυστυχώς όμως είναι η μόνη βοήθεια που μπορεί να σε δώσει το ίντερνετ. Σε όλο αυτό για το οποίο μιλάω σε αυτό το βίντεο. Το ίντερνετ έχει πληροφορίες σχεδόν για τα πάντα. Όμως δεν μπορεί από μόνο του να σου βρει κάτι που μπορεί εσύ να θεωρήσεις ενδιαφέρον. Προσπάθησε να σκανάρεις πώς το μυαλό σου αντιδρά στα διάφορα ερεθίσματα. Βλέπεις το Hulk.
Σκέφτεσαι, μπορεί άραγε στην πραγματικότητα κάποιος να γίνει τόσο ομοιώδης? Ίντερνετ. Ρόνι Κόλμαν. Έχει φτάσει 135 κιλά με 2-3% λίπος. Σε ενδιαφέρει πώς τα κατάφερε? Μπορείς να το ψάξεις και να δεις κάποιες από τις ενέργειες που έκανε και τι αυτές προκάλεσαν και τον έκαναν έτσι. The Fast and the Furious 7. Σε μια σκηνή ο Τορέτο σηκώνει το μπροστά κομμάτι ενός αμαξιού. Μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. YouTube. Man lifting a car. Μαλάκα, πλάκα, πλάκα, πολλοί μπορούν να το κάνουν αυτό, ρε φίλε. Τέλος πάντων, συνειδητοποιείς ότι κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κάνουν. Τι αμαξιά σηκώνουν, τι προπόνηση έκαναν, πώς το έκαναν αυτό. Οι πληροφορίες βρίσκονται στο ίντερνετ. Περιμένουν για να σε δώσουν μια πιο σφαιρική άποψη της πραγματικότητας. Μην τις αγνοείς. Και κάπως έτσι το αλόκοτο αυτό βίντεο έφτασε στο τέλος του. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.